Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. 1-2-1-2, Μπίλι, πώς είμαι, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ προσπαθώ βέβαια. Μπράβο, για κάτσε, ξανακάτω αυτό, ξανακάτω. Είναι από αυτά τα 1-2 που κάνουμε με τον Μπίλι στον αέρα για να έχουμε καλό ήχο στα αυτιά μου. Να με συγχωρέσετε, εσείς μια χαρά με ακούτε. Όπα, πριν, εδώ είσαι, εδώ είσαι. Εντάξει, κούκλος. Πάμε ξανά, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Έχουμε πολλά να πούμε, καθώς προηγήθηκε αγωνιστικό Σαββατοκύριακο σε ποδόσφαιρο μπάσκετ βόλεϊ, άντρες γυναίκες, μικρή μεγάλη, ενδράση που λέει και μια ταινία. Και αν εξαιρέσουμε την ήττα στο tie break από την ανδρική ομάδα βόλεϊ, κατά τα άλλα νομίζω τα πράγματα πήγανε αρκετά καλά. Με νίκες για το μπάσκετ, για το ποδόσφαιρο. Στις γυναίκες είχαμε 1-1, δηλαδή μία νίκη για το μπάσκετ, μία ήττα για το βόλεϊ. Θα τα δούμε εδώ, θα τα καταγράψουμε. Έχουμε προγραμματίσει και συνέντευξη για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Έχουμε και ηχητικό από τη νίκη του Ηρακλή στο μπάσκετ στην Αγιά απέναντι στον τοπικό Ερμή. Ρεπορτάζ και από βόλεϊ. Αρκετά πράγματα Δευτέρα σήμερα. Καθιερωμένο το post-game που κάνουμε εδώ στην ώρα για μπλε. Πάμε να πιούμε το καφεδάκι μας. Βέντο να είναι. Προσέξτε, μην πιείτε τίποτα άλλο. Βέντο, έτσι, από το καφέ μάγαζο. Τραμοντάνα, Λεβάντε, Σιρόκο, Ντεκαφεϊνάτο. Από φοβερές γεύσεις. Από Κένια, από Αιθιοπία, από Κολομβία. Τι να χτυπήσουμε, Μπίλη μου τώρα. Χτυπήσουμε ένα Κένια. Δεν έχουμε πιει. Ένα Κένια να χτυπήσουμε. Από το καφέ μάγαζο, φυσικά. 2310 70 55 54. Καφεμάγαζο.gr. Και να πάμε και από κοντά στην Ακαδήμου, στον Εύωσμο. Να το χτυπήσουμε το καφέ Βέντο και να το απολαύσουμε. Πενιά έχουμε. Ρίξε μου μια πενιά. Να φτιάξω εδώ τα θέματα μου. Να ξεκινήσουμε. Τρόποι επικοινωνίας. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Το SMS θυμίζουμε έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και το mail μας είναι ανοιχτό. bluelibero@yahoo.gr. Πάμε να μορφωθούμε στα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου και στη Βασιλή Σόλγας και στη Φλέμινγκ. Σε δύο διαφορετικές οδούς. Για τα αγγλικά μας, τα γαλλικά μας, τα γερμανικά μας, τα ισπανικά μας, την πληροφορική μας, τμήματα από μόλις 5 ετών. Για εμάς τους ανηλίκους υπάρχει η προσφορά 50% έκπτωση. Να τα πάρουμε με τη σειρά χρονικά, έτσι, στην αναφορά μας στον πρόλογο. Με το μπάσκετ να κερδίζει σχετικά εύκολα, μπορώ να πω, τον Ερμή Αγιάς, με παρουσία κόσμου και από την αυτόνομη θύρα 10, από κόσμο που βρέθηκε από τη Θεσσαλονίκη. Οι οπαδοί του Ηρακλή έδωσαν το παρόν, όπως οπαδοί του Ηρακλή έδωσαν το παρόν και στην Αλεξανδρούπολη, στο χθεσινό παιχνίδι, πόσο μάλλον βέβαια και στο Κιλκίζο, που ήταν εντυπωσιακή η παρουσία του κόσμου. Πραγματικά σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια νιώθουμε πολύ ωραία. Νιώθουμε πολύ ωραία γιατί ακούμε συνθήματα του Ηρακλή, βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο του Ηρακλή και φυσικά πιο ωραία από εμάς νιώθουν οι παίχτες που κάθε φορά όταν βάζουν γκολ, όταν κάνουν μια προσπάθεια, ξέρουν ότι υπάρχει ο κόσμος εκεί αρκετός να πάει να τους αγκαλιάσει, να τους χειροκροτήσει, να τους αποθεώσει. Ειδικά ο Ρόβας νομίζω το ξέρει πλέον το έργο, τη διαδρομή δίχτυα, κόσμος και χειροκρότημα. Χρονικά λοιπόν την νίκη, το σημαντικό διπλό του Ηρακλή απέναντι στον Ερμή Αγιάς που τον διατηρεί στην δεύτερη θέση. Στο ποδόσφαιρο ήρθε αυτό το άνετο 0-4 χθες στο Κιλκίς. Μετά έγινε το παιχνίδι στην Αλεξανδρούπολη όπου ο Ηρακλής βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0. Αυτό το 2-0 μπορεί κάποιος να το πάρει ως σκορ και να λέει πω πόσο χάλια ήταν η ομάδα. Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Και δεν είναι η αλήθεια αυτή γιατί το βόλεϊ είναι περίεργο. Τι θέλω να πω. Το πρώτο σετ ο Ηρακλής το έχασε 28-26, όπου καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε να το πάρει. Η Μπίλια έκατσε στον εθνικό. Όπως η Μπίλια έκατσε στον εθνικό και στο δεύτερο σετ που το έχασε 25-23. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 0-2 ή 1-1. Ήταν 2-0. Παρ' όλα αυτά η ομάδα έβγαλε αντίδραση, έκανε το 2-2. Στο tie break βρέθηκε μπροστά 5-8. Δεν κατάφερε να το κλειδώσει, παρά ότι είχε την ψυχολογία με το μέρος. Γιατί σε αυτό το περίεργο άθλημα που λέγεται βόλεϊ, όταν γυρίζεις από 2-0, επιστρέφεις το μάτς και το κάνεις 2-2 και το πας στο tie break και είσαι μπροστά 5-8, λες ότι τον καθάρισα τον άλλον. Αλλά δυστυχώς ήρθε το 5-11. Ο Ηρακλής που πήρε ένα βαθμό και είναι πλέον τέταρτος
ξεπέρασε τον Ηρακλή Χαλκίδας στην ισοβαθμία. Ο Ηρακλής Χαλκίδας που έχασε το Σάββατο από τον Πάβο Γαϊκό με 1-3. Το τρένο των γυναικών σφύριξε και στην Κατερίνη χθες. Ακόμα μία εύκολη νίκη για τα κορίτσια στο μπάσκετ. Τα κορίτσια του βόλεϊ δεν τα κατάφεραν. Έχασαν εκτός έδρας από το Μυγδονιακό με 3-0 σετ. Χθες είχαμε ωραία ποδοσφαιρική Κυριακή, γιατί από τη μία βλέπαμε τον Ηρακλή να σκορπά τον Κυλκυσιακό στους τέσσερις δρόμους. Έτσι, ποιητικό ήταν αυτό που μόλις κατέγραψα. Και ταυτόχρονα να μαθαίνουμε από τον Εύοσμο ότι ο Αγροτικός Αστέρας ισοφαρίζει τον Άρη Παλαιοχωρίου και ο Ηρακλής επιστρέφει στην κορυφή με 46 βαθμούς. Ο Άρης Παλαιοχωρίου έχει 45. Αυτή τη στιγμή είναι στο συνένα και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο Ηρακλής είναι ξανά στην κορυφή, έχοντας κάνει ήδη το ρεπό του. Γιατί όταν θα έρθει η στιγμή ο Άρης Παλαιοχωρίου να κάνει το ρεπό του και ο Ηρακλής πάρει και ο ντομάτς, καταλαβαίνετε ότι το συνένα θα γίνει συν 4 και θα είναι πολύ μεγάλο πλέον το προβάδισμα. Μην ξεχνάμε ότι θα δούμε και την ομάδα να πηγαίνει στο δεύτερο γύρο, τον οποίο διανύουμε πλέον, να πηγαίνει και στο Παλαιοχωρί να παίξει με το συγκεκριμένο αντίπαλο. Όπως και να έχει, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες που ο Ηρακλής ήταν δεύτερος, το λέμε και τώρα που είναι πρώτος και έχει κάνει και το ρεπό σε σχέση με τον αντίπαλό του που είναι δεύτερος, ότι είναι στα πόδια των ποδοσφαιριστών και έχουν δείξει ότι είναι οι καλύτεροι, έχουν δείξει ότι δεν έχουν να φοβηθούν κανέναν, έχουν δείξει ότι σε όλα τα παιχνίδια αυτοί είναι οι κυρίαρχοι, αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, όπως το έκαναν και χθες. Πάμε να μιλήσουμε με ένα από αυτά τα παιδιά, με έναν από τους πρωταγωνιστές, που πέτυχε και αυτός ένα πολύ ωραίο γκολ, το τέταρτο για την ακρίβεια. Ο Μινάς Οπτινόπουλος είναι στην γραμμή μας. Μινά, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σας, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και συγχαρητήρια και για το χθεσινό, αλλά και για όλα αυτά που έχετε πετύχει σε μικρό χρονικό διάστημα, τα οποία φαντάζομαι και εσένα σε αφήνουν πάρα πολύ ικανοποιημένο και χαρούμενο, να υποθέσω. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όντως ήταν δύσκολο το ξεκίνημα. Αργήσαμε να αργήσει να χτιστεί η ομάδα. Από εκεί και πέρα καταφέραμε να είμαστε σε αυτή την πρώτη θέση τώρα, με το συνένα και το ρεπό. Και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι με τους εαυτούς μας. Ξέρεις, σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχω μιλήσει με αρκετούς συμπαίκτες σου, δηλώσεις προπονητών, όλων όσων είναι κοντά στην ομάδα. Οι απ' έξω δεν μπορούν να το εξηγήσουν, οι εκτός Ηρακλή. Το πώς μια ομάδα δημιουργήθηκε στο και πέντε, όχι στο παραπέντε, και καταφέρνει αυτή τη στιγμή, όχι την τελευταία αγωνιστική, αλλά αρκετά παιχνίδια πριν το τέλος, να είναι ξανά πρώτη και μάλιστα να έχει και αυτό το προβάδισμα που έλεγα νωρίτερα, γιατί μπορεί να φτάσει και στο συν 4 όταν ο Άρης Παλαιοχωρίου θα κάνει το ρεπό του. Εσύ, ζώντας από πάρα πολύ κοντά, είσαι βασικότατος στέλεχος της ποδοσφαιρικής ομάδας του Ηρακλή όλους αυτούς τους μήνες. Ποια εξήγηση δίνεις για το πώς καταφέρατε, γιατί είναι δικό σας επίτευγμα και σας αξίζουν συγχαρητήρια ξανά, πώς καταφέρατε σε μικρό χρονικό διάστημα από εκεί που η ομάδα χτίστηκε τελευταία στιγμή να είναι η καλύτερη στον όμιλο? Πιστεύω όλοι όσοι είμαστε αυτή τη στιγμή στην Ηρακλή, η διοίκηση, καταλαβαίνουμε πολύ καλά πού βρισκόμαστε. Mm-hmm. Εγώ και οι συμπαίκτες μου, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε, καταλάβαμε το μέγεθος στην Ηρακλή. Το ξέραμε και από πριν, αλλά το ζήσαμε κιόλας μέσα από δυτήρια κτλ. Και πιστεύω δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό σε κάθε μάτς για να φτάσει η ομάδα εκεί που πρέπει να είναι. Πλέον παίζετε και καλό ποδόσφαιρο. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, Μινά, έχετε ανοίξει. Το είδαμε και στον Εύοσμο 3 γκολ. Με την ομάδα των Τρικάλων η Μαθίας 4 γκολ. Εχθές πάλι 4 γκολ. Προηγήστε νωρίς, το εκμεταλλεύεστε και η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να παίξει και καλό ποδόσφαιρο πέρα το ότι παίρνει 3 βαθμούς. Είστε σε καλή φάση, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, αυτό το διάστημα. Πιστεύω έχουμε πιο πολύ χρόνο στο να προπονούμαστε πάνω σε αυτό, διότι μέσα στον Δεκέμβριο κάναμε πάρα πολλά μάτς. Ήταν οι εμβόλυμες, ναι, σωστά. Ναι, ήταν Τετάρτη Κυριακή συνέχεια μάτς και δεν είχαμε τον χρόνο να ασχοληθούμε με κάποια στοιχεία που θα έπρεπε να έχει η ομάδα. Ενώ τώρα Κυριακή γινόμαστε όλο και καλύτεροι, πιστεύω. Και η ξεκούραση που έχετε και με τα νέα παιδιά που έχουν έρθει σας έδωσαν προφανώς χρόνο να μάθετε και καλύτερο ένας τον άλλον, έτσι, γιατί φαντάζομαι συμφωνείς ότι υπάρχει και μια σημαντική προσθήκη ποδοσφαιριστών που έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ομάδα. Φυσικά, ναι, γιατί τα παιδιά που έχουν έρθει όπως είναι πάρα πολύ καλοί χαρακτήρες και καλοί ποδοσφαιριστές και βοηθάνε και στο να ξεκουράζονται και τα παιδιά που παίζουν και να είναι πιο βαθύς ο πάγκος, ας πούμε. Να έχει η ομάδα μεγαλύτερο βάθος. Μεγαλύτερο βάθος, έτσι ακριβώς. Και μεγαλύτερο ανταγωνισμό.
και σε εσένα και στα υπόλοιπα παιδιά το ότι υπάρχουν αρκετοί παίχτες για συγκεκριμένες θέσεις σας κάνει να το παλεύετε περισσότερο, έτσι, να έχετε μεγαλύτερο ανταγωνισμό μέσα στην ομάδα. Φυσικά, ναι, υπάρχει ο καλός ανταγωνισμός, mm-hmm. ο καλός ανταγωνισμός μέσα στην ομάδα και αυτό μας βοηθάει να γινόμαστε όλο και πιο καλοί στις προπονήσεις και στους αγώνες. Μαθαίνοντας με το που τελείωσε το δικό σας το εύκολο 0-4 χθες το Κιλκής και το 1-1 του Ευόσμου, ήρθε ξανά η ανακούφιση. Πώς το υποδεχθήκατε αυτό το αποτέλεσμα? Ή δεν μπαίνετε, Μινά, στη διαδικασία, γιατί λέτε ότι εξαρτάται από εμάς. Κερδίζουμε όλα τα μάτς, βγαίνουμε πρώτοι, τελειώσαμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Άρης Παλαιοχώρη. Χαρήκαμε, φυσικά και χαρήκαμε. Μας δίνει ένα βαντάζ αυτό το χι που έφερε ο Άρης Παλαιοχωρίου. Αλλά προσωπικά εγώ πίστευα ότι ήταν στο χέρι μας καθ' όλη τη διάρκεια. Γιατί είχαμε κάνει και το ρεπό μας. Ναι, μεν ήμασταν πίσω πριν κάνει το χι το Παλαιοχώρη, αλλά είχαμε κάνει το ρεπό μας. Οπότε ήταν πάλι στο χέρι μας, πιστεύω. Mm-hmm. Τώρα έχετε ένα εντός σας παιχνίδι με την Καρδία, μετά ακολουθεί το εκτός με τον Μακεδονικό. Περισσότερο ανακουφισμένοι, έτσι. Καθώς 100% πλέον είναι στο χέρι σας με την πρώτη θέση. Ναι, φυσικά. Τώρα κοιτάμε, κάθε μάτς το κοιτάμε σαν τελικό. Έχουν μείνει 8 μάτς που πρέπει να τα πάρουμε, πιστεύω, και τα 8. Mm-hmm. Και κάθε μάτς που γίνεται για να κερδίσουμε, το κοιτάμε κάθε μάτς ξεχωριστά. Ήδη ξέραμε και σε αυτό το μάτς τον Κλικυσιακό. Ο Κλικυσιακός παλεύει στο να σωθεί και ήταν πολύ δύσκολο το μάτς για εμάς. Αλλά εντάξει, καταφέραμε να προηγηθούμε με 2-0 στο πρώτο μήχρονο, οπότε έγιναν όλα πιο εύκολα. Έτσι θα πάμε και στα επόμενα μάτς. Και αυτό που έρχεται την Κυριακή στο Καθατζόγλιο, παρόμοιο φαντάζει μάλλον. Έτσι, μια ομάδα που θα έρθει να παίξει άμυνα, να πάρει ό,τι μπορεί, αλλά νομίζω ότι για ακόμη μια φορά, αν βρείτε τρόπο να ξεκλειδώσετε, που το κάνετε εδώ και καιρό, να ξεκλειδώσετε γρήγορα την αντίπαλη άμυνα, μετά παίρνετε φόρα και δεν σταματάει κανένας. Και στο σκορ. Ναι, πιστεύω, ναι. Το θέμα είναι να ξεκλειδώσει η άμυνα, όπως είπατε, πολύ νωρίς. Γιατί ο αντίπαλος παίρνει και ψυχολογία όταν δεν παίρνει το γρήγορο γκολ mm-hmm. και κλείνεται πιο πολύ πίσω. Οπότε το κλειδί είναι το γρήγορο γκολ. Εσύ προσωπικά, Μινά, πώς ζεις όλους αυτή την παρουσία με τη φανέλα του Ηρακλή, με την παρουσία του κόσμου, με την ιστορία και όλα αυτά που συνδέουν το όνομα του Ηρακλή και με τη δική σου πάρα πολύ θετική παρουσία, βασικότατο, όπως είπα, στέλεχος και νωρίτερα, εντεκαδάτος, όπως λέμε, είσαι μόνιμα στους πρωταγωνιστές. Πώς το ζεις εσύ αυτό? Από τη στιγμή που είσαι στην Ηρακλή, αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ σε τη μεγάλο σύλλογο ήρθα. Οπότε κοιτάω τη δουλειά μου να είμαι συγκεντρωμένος. Ο κόσμος, εντάξει, εγώ δεν το έχω ξαναζήσει αυτό με τον κόσμο τόσο κοντά στην ομάδα όπου και να παίζουμε. Είναι σαν να παίζουμε εντός έδρας, όπως ήταν και ο Σελικής. Mm-hmm. Οπότε συγκεντρωμένος και τη δουλειά μου αυτό. Γιατί όπως σου ανέφερα, ο Ηρακλής είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μέλος αυτής. Είναι πολύ όμορφο το συνέστημα, Μινά, να σκοράρεις και να έχεις κάπου να πας, ε? Ναι, να σε περιμένουν όλοι αυτοί να πας εκεί. Γιατί, όπως είπες νωρίτερα, δεν είχες συνηθίσει το να το ζεις αυτό και φαντάζομαι είναι ξεχωριστή η εμπειρία σου. Ναι, είναι ξεχωριστή. Ο κόσμος είναι ξεχωριστός. Τα συστήματα και γενικά η παρουσία του κόσμου είναι το κάτι άλλο. Κάτι άλλο μεταξύ σοβαρού και αστείου, πλέον με τις προσθήκες που έχουν γίνει, είστε πάρα πολύ μέσω επιθετικά. Χωράτε, έτσι? Ναι, είμαστε μια χαρά, όλα ωραία. Το βλέπω και νομίζω είναι θετικό και για τον προπονητή σου το ότι έχει αρκετές επιλογές για τα παιχνίδια ανάλογα και το πώς πάει αυτό. Σου εύχομαι καλή ξεκούραση, νομίζω αύριο έχετε το ρεπό σας για να πάρετε δυνάμεις εν ώψη της συνέχειας και της προετοιμασίας για το παιχνίδι με την Καρδία. Οπότε, Μινά, καλή ξεκούραση και πάλι πολλά μπράβο και μακάρι να συνεχίσετε έτσι μέχρι τέλους. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν με ένα ταπεινό και σοβαρό παιδί όπως ακούσατε. Πρώτη φορά μιλάμε εδώ ζωντανά στην ώρα για μπλε με τον Μινά Πτηνόπουλο που έχει δείξει πάρα πολύ καλά πράγματα. Σκοράρει, βοηθάει, είναι μόνιμα στους διακριθέντες και χθες το έκανε. Πέτυχε ένα ωραίο το τέταρτο γκολ. Όπως είπα νωρίτερα, ένα σοβαρό παιδί που ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο και είδατε πώς απάντησε και όσον αφορά τον ανταγωνισμό, έτσι, για τους παίκτες αυτό συνήθως βγαίνει σε καλό. Υπάρχουν βέβαια και ποδοσφαιριστές που δεν μπορούν να το διαχειριστούν αυτό το πράγμα, αλλά
Αλλά κάποιοι όπως ο Πτηνόπουλος, και προσωπικά μου άρεσε η δήλωσή του, να δέχεται ότι μας κάνει καλό το ότι υπάρχουν πλέον, υπάρχει και ο Τάι. Πρώτα Θεός να βγει το δελτίο του να παίξει τώρα με την καρδία, θα είναι με το μακεδονικό, θα είναι, θα το δούμε. Υπάρχει ο Ντεσμέτ, υπάρχει ο Μεντί, υπάρχει ο Παπαδόπουλος, υπάρχει ο Ρόβας, υπάρχει ο Πτηνόπουλος. Υπάρχουν επιλογές. Υπάρχει ο Κουρέλας που χθες και αυτός έκανε το ντεμπούτο του. Αν μπει ο ποδοσφαιριστής στην αντίθετη διαδικασία, στην ανάποδη διαδικασία, όπως θέλετε πείτε το, να πει ότι «Ωχ, μωρέ, εγώ ήμουν βασικός και πήραν άλλους 4-5 παίκτες στη θέση μου και τι κάνω τώρα και θα χάσω τη θέση μου και αν τη χάσω μετά τι γίνεται και να βγάλω μια ξυνήλα, ένα τέτοιο πράγμα», πάνω απ' όλα θα κάνω κακό στον εαυτό μου. Οπότε κρατάμε το θετικό του πράγματος όπως το κράτησε και προς τιμή του ο ίδιος ο Μινάς Πτηνόπουλος, μιλώντας εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Γεια σου Μιτσάρα, γεια σου Μιτσάρα μου, χαίρομαι που ακούς και χαίρομαι που μου γράφεις. Ναι, καλός παίκτης είναι. Καλός παίκτης είναι ο Πτηνόπουλος, Δημήτρη μου, καλός παίκτης είναι. Όσον αφορά για τη φωτογραφία που μου λες, ναι βέβαια, αυτούς τους δύο είδες μόνο. Τέλος πάντων, ασχολίαστο. Πάμε παρακάτω. Ήρθε και ο τυχερός. Δηλαδή κάνουμε... Τώρα με εκνευρίζεις, έτσι. Ψηλέ, με εκνευρίζεις. Είμαστε στο Λίμπερο από τότε που άνοιξε, 14 χρόνια, και έρχεται ο Γιαννούλης και κερδίζει το Φλουρί, παιδιά. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, σε παρακαλώ. Ναι. Τι ώρα έρχομαι κάθε φορά. Είσαι επαγγελματίας. 7:30, βαριά είσαι εδώ. Ποτέ δεν αργείς. Στο είπα θα κερδίσει το Φλουρί. Η τύχη του πρωτάρι. Στο είπα έτσι. Κόψαμε την πίτα μας προχθές ως Λίμπερο 107,4. Ωραία ήτανε. Και έχει το Γιαννούλης. Ούτε δύο μήνες στο Λίμπερο και κερδίζει το Φλουρί. Κατάλαβες μίλη μου. Και εμείς είμαστε εδώ 14 χρόνια. Μη σου πω ότι έχουμε κερδίσει. Να μην σου το πω. Δεν είναι για τον αέρα. Με καμάρωσε, λέει ο Δημήτρης, στη φωτογραφία από την πίτα πλάι-πλάι με Ασλαμά και Διονύση. Και η Στέλλα ήταν δίπλα. Μην την αδικούμε, και η Στέλλα ήταν δίπλα. Ωραία ήτανε. Φωτογραφία πίτας με μπλε φόντο. Λοιπόν, να δούμε. Σήμερα το ίντερνετ μου κάνει νερά, δεν πειράζει. Να δούμε τα θέματά μας όσον αφορά τα αποτελέσματα και όλα τα υπόλοιπα που μας ενδιαφέρουν. Ο Άρης Παλαιοχωρίου που ήρθε ισόπαλος 1-1 στον Εύοσμο χάρη στον γκολ του Ματζίρι, τεράστιος Ματζίρι, του Αγροτικού Αστέρα. Και το φοβερό ποιο είναι. Δεν ξέρω αν με ακούει τώρα ο συγκεκριμένος. Αν με ακούει, του στέλνω τα χαιρετίσματά μου να είναι καλά. Χθες πάω συνήθως μία ώρα πριν το μάτς και παραπάνω στο γήπεδο και έξω από εκεί μια κεντρική θύρα στο γήπεδο του Κιλκής είναι κάποιοι φίλοι του Ηρακλή. Είναι ένας κύριος που χαιρετιόμαστε και τα λοιπά. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές και να είναι καλά μαζί με τον φίλο του. Και μου λέει ότι περιμένω κάτι από τον Εύοσμο γιατί σήμερα παίζει και ο Ανιψιός, μου λέει εκεί στον Εύοσμο. Καλός παίκτης είναι, λέω. Ποιος είναι ο Ανιψιός? Μου λέει ο Ματζίρης. Λέω να είναι καλά το παιδί, όντως καλός ποδοσφαιριστής είναι, τον θυμάμαι από τα παιχνίδια τα προηγούμενα. Και τσουπ, ακούμε ότι ο Ματζίρης ισοφάρισε τον Άρη Παλαιοχωρίου. Μπράβο στο παλικάρι και στον θείο του, τον Ηρακλειδέα. Βέβαια, θα χαριτολογώντας πάντα, δεν είμαστε ψωνάρες, να ευλογήσουμε τα γένια της εκπομπής, Βασίλη μου. Γιατί είχαμε πει εδώ αποκλειστικά στην ώρα για μπλε ότι ο Άρης Παλαιοχωρίου δεν θα κάνει 6 βαθμούς με Μακεδονικό και Αγροτικό Αστέρα. Όσοι το θυμόσαστε, όσοι είστε πιστά σκυλιά της ώρας για μπλε, θα το θυμηθείτε αυτό. Είχαμε πει όταν βλέπαμε το πρόγραμμα τότε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει και το Μακεδονικό και τον Αγροτικό Αστέρα. Κέρδισε το Μακεδονικό με ανατροπή 3-1, χθες ήρθε ισόπαλος. Ο Άρης Παλαιοχωρίου που θα υποδεχτεί την Κυριακή την Άουσα. Ο Ηρακλής θα υποδεχτεί την Κυριακή στις 3, όπως όλα τα μάτς, την Καρδία. Πλέον, να σας πω κάτι για την ιστορία το κάνω και καταγράφω το τι κάνει ο Άρης Παλαιοχωρίου, γιατί ο Ηρακλής δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Είναι μόνος πρώτος. Λογικά θα πάει και στο συν 4 όταν έρθει η ώρα να κάνει το ρεπό η ομάδα του Παλαιοχωρίου. Και καλά κρασιά μετά θα τους πούμε και θα πιούμε στην υγειά μας. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Μήπως και ταρακουνήσω λίγο εδώ το διαδίκτυο, γιατί μου κάνει νερά και δεν μπορώ να κάνω εκπομπή. Και εφόσον το ταρακουνήσω, θα επιστρέψω. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Πίνουμε ένα υπέροχο καφεδάκι Βέντο.
είτε Τραμοντάνα, είτε Λεβάντε, είτε Σιρόκο, είτε Δεκαφεϊνάτο και τις φοβερές γεύσεις από Κολομβία και από Αφρική, Αιθιοπία, Κένια. Καταπληκτικά πράγματα στο καφεμάγαζο και με τα τσάγια μας, τα βότανά μας και με τις σοκολάτες Τσοκολάβ. 23 10 70 55 54 καφεμάγαζο.gr. Πάτε μια βόλτα και στην Ακαδήμου, στον Εύοσμο, να τα απολαύσετε όλα. Κοντά μας και τα Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνικής Αμήνης 14α για τις απαραίτητες πληροφορίες. 23 10 222 962 και datalab.edu.gr για να παρακολουθήσετε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά και να πάρετε τα εφόδια να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Φοβερά πράγματα πάντως βλέπουμε στο 2018 από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Πάντα για να μην παρεξηγηθώ την κάνω αυτή τη διευκρίνηση, γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος που λέει έλα μωρέ τώρα τρίτη εθνική. Ξέρετε ότι αυτό το έλα μωρέ τώρα τρίτη εθνική μπορεί να το κάνει και το κάνει μόνο ο Ηρακλής. Κανένας άλλος. Το έχω πει και μπορεί να ακούστηκε κάπως, θα το ξαναπώ, ότι την Μπαρτσελόνα αν την κατεβάζανε τις κατηγορίες. Για Μπαρτσελόνα δηλαδή, τέλος πάντων, αυτό μου ήρθε τώρα. Αν την κατεβάζανε έτσι κατηγορίες και τη λέγανε ημέρα Πέμπτη, Κυριακή, πάνε παίξε, δεν θα ήταν σε 4 μήνες πρώτη. Με τίποτα. Ο Ηρακλής είναι πρώτος. Ο Ηρακλής έχει ένα 17-0 το 2018. Έχει βάλει 17 γκολ σε αυτά τα παιχνίδια, δεν έχει δεχτεί κανένα. Έχει έναν γερό να είναι το παλικάρι Χρήστο Ρόβα που έχει φτάσει στα 19 γκολ και κανένας δεν θα το φτάσει ποτέ στην Ελλάδα φέτος. Έχει μια συνοχή, έχει μια φανέλα, έχει ένα κόσμο, έχει κάτι που πολλοί ζηλεύουν. Γιατί και άλλες ομάδες έχουμε δει να χάνουν κατηγορίες, είτε επειδή έχουν πέσει αγωνιστικά, είτε επειδή τις έχουν ρίξει, είτε επειδή έχουν πέσει οικειοθελώς. Ο Ηρακλής βέβαια μόνο στην κατηγορία του να τον ρίχνουν είναι, γιατί αγωνιστικά δεν έχει πέσει ποτέ, ως γνωστό. Αλλά δεν τα καταφέρνουν τόσο εύκολα. Ο Ηρακλής τα καταφέρνει και τα καταφέρνει μέχρι στιγμής περίφημα, γιατί ήδη είναι στο συνένα και μπορεί κάλλιστα να γίνει συν 4 όταν το Παλαιοχώρι κάνει το ρεπό του. Ο Ηρακλής που, εφόσον παρουσιάζεται έτσι σε όλα τα παιχνίδια, όπως το συζητήσαμε και νωρίτερα εδώ ζωντανά με τον Μινά Πτηνόπουλο, δεν έχει να φοβηθεί κανένα και τίποτα. Γίνεται ένας χαμός στον πρώτο όμιλο για να μάθουμε αντιπάλους σιγά σιγά, αν και αυτό το κομμάτι εδώ από την ώρα για μπλε σας το λέμε πάρα πολλές φορές εδώ και μήνες, το τι γίνεται και στους άλλους τρεις ομίλους να έχετε μια εικόνα, καθώς ο Ηρακλής θα έχει τρεις αντιπάλους στα μπαράζ για τους δύο από τους τέσσερις που θα ανέβουν στη Β' Εθνική κατηγορία. Στον πρώτο όμιλο λοιπόν είναι 4 ομάδες με 30 βαθμούς. Καβάλα, Απόλλων Παραλιμνίου, Αετός Ορφανού και Ελπίδα Σκουτάρεως. Βέβαια, ο Απόλλων Παραλιμνίου έχει παιχνίδι λιγότερο από ό,τι βλέπω εδώ ή έγινε και δεν το πέρασε η ΕΠΟ στο site. Μπορεί να έχει γίνει και αυτή η μαχία. Αυτοί ξέρουν. Στον δεύτερο όμιλο, εκεί όπου τη Λυκράτη ήταν μπροστά. Στον τρίτο όμιλο, συγγνώμη, εκεί όπου τη Λυκράτη Λευκάδα ήταν μπροστά με 5 βαθμούς, τώρα είναι πίσω με 2 από τον μακεδονικό Φούφα. Ο περίφημος Φούφας που μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι κάπου κοντά στην Πτολεμαϊδα. Στον τέταρτο όμιλο έχει τελειώσει η ιστορία. Ο Βόλος είναι εκεί, στην πρώτη θέση. Έτσι, για να ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά ενώπιση και τον Μπάρας. Την καλησπέρα στον καλό μου φίλο τον Παναγιώτη. Και αυτός εδώ πιστός. Να σε καλά, παλικάρι μου. Να σε καλά που ακούς την εκπομπή. FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Θυμίζουμε το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και το mail μας το έχουμε ανοιχτό. Blue Libero, μία λέξη, blueliberopapakiyahoo.gr. Πάμε μπάσκετ να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Εύκολο από ό,τι φάνηκε το παιχνίδι με 59-69 και το κλειδί καταλαβαίνετε ποιο είναι, μόνο αν ακούσει ή διαβάσει το σκορ, είναι η άμυνα φυσικά. Έχει βελτιωθεί ο Ηρακλής πάρα πολύ σε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι σε αρκετά παιχνίδια επί Βαγγέλη Αλεξανδρή η ομάδα δεχόταν 70, 80, 90 πόντους. Δυσκολευόταν πάρα πολύ. Και δυσκολευόταν πάρα πολύ όταν είχε απέναντί της ομάδες που ήταν εύστοχες στα τρίποντα. Δεν το παίζω έξυπνος ούτε προπονητής, καταγράφω αυτά που συνέβησαν, έτσι. Και ήταν πάρα πολύ αρνητικό στοιχείο.
πλέον έχει σουλουποθεί αυτό το πράγμα. Πλέον έχει βελτιωθεί. Ο Ηρακλής δεν δέχεται τόσους πολλούς πόντους. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγινε στην Αγιά το 59-69. Ο Τσιαμπαλής, για παράδειγμα, έβαλε 2 τρίποντα. Στο Ιβανόφιο, στον πρώτο γύρο, είχε βάλει 7-8. Πόσα είχε βάλει. Για τον Ηρακλή που παραμένει ψηλά στο σκοράρισμα και σε επίδοση και απόδοση, αν θέλετε, ο Χαριτόπουλος ήταν πρώτο σκόρερ και πάλι με 11. Ο Αθανασούλας 10 και αυτός πάρα πολύ καλά τα τελευταία παιχνίδια. Βοηθούν στο σκοράρισμα και τον Καγκαλούδη που στα πρώτα μάτς έπαιρνε συνέχεια το βάρος της στις επιθέσεις και στο σκοράρισμα. Και αν προσέξετε τα στατιστικά, υπάρχει ένας πλουραλισμός. Πες το, αγόρι μου. Αγγελακόπουλος 5, Τότσιος 4, Παπαδιονυσίου 6, Κακαρούδης 6, Γκαγκαλούδης 9, Γεωργάκης 6, Γιανακίδης 5, Καλατζίδης 7. Να του ζήσει και το παιδάκι του. Είναι χαζομπαμπάς ο Δημήτρης Καλατζίδης. Και μάλιστα μια μέρα μετά τα γεννητούρια πήγε και έπαιξε και μπράβο του. Και του αφιέρωσαν όλη την νίκη. Αλλά από αυτό που διάβασα μόλις τώρα, έχει μοιραστεί το σκοράρισμα και αυτό επίσης είναι θετικό στοιχείο. Στα υπόλοιπα, είχαμε την Καστοριά να κερδίζει τον Εθνικό 74-87, τον Αμίδια το Ψυχικό 82-65, το Περιστέρι, εντάξει, πολλά με λίγα, τη Λάρισα 116-76, Αρκαδικός Μαρούς 68-73, Καρδίτσα Χολαργός 58-67, ο Χολαργός που δείχνει χαρακτήρα καθώς πέρασε και από την Αγία και από την Καρδίτσα, Παπάγου Δούκας 85-75, Απόλλων Πάτρας Λευκάδα, Δόξα Λευκάδας 72-56. Ο κακός χαμός γίνεται για την πεντάδα, καθώς το Περιστέρι έχει ξεφύγει, ως γνωστόν έχει 32, ο Ηρακλής 29 όπως και ο Χολαργός, αλλά ο Ηρακλής την έχει την ισοβαθμία προς το παρόν και μακάρι να την κρατήσει. Και κοιτάξτε τι γίνεται από εκεί και κάτω, 26 ο Απόλλων Πάτρας και ο Αμίντας, εκεί κλειδώνει το πράγμα. Τώρα που μιλάμε, η Δόξα Λευκάδας είναι εκτός μπαράζ. Όπως και η Καστοριά που έμεινε στους 25. Τώρα που μιλάμε, αν τελείωνε μάλλον το πρωτάθλημα σήμερα, ο Ηρακλής θα έπαιζε με τον Αμίντα και ο Χολαργός με τον Απόλλων Πατρών. Αυτά θα ήταν τα δύο ζευγάρια για τα play-off. Επόμενη αγωνιστική στο Ιβανόφιο, με αντίπαλο την Καρδίτσα. Ο Χολαργός υποδέχεται το Παπάγου, λογικά εύκολο. Ο Απόλλων Πάτρας πάει στην Αθήνα με το Δούκα. Η Δόξα Λευκάδας υποδέχεται την Καστοριά. Ο Αμίντας πάει στον Εθνικό. Το Περιστέρι παίζει μέσα στο Ψυχικό. Να ακούσουμε, Μπίλη μου, αν είναι εφικτό, κάποιες ατάκες του προπονητή της ομάδος, του κυρίου Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, μετά το τέλος του αγώνα στην Αγιά, όπου, το ξαναλέω, ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρουσία του κόσμου εκεί. Βοήθησε πολύ τους παίχτες του κυρίου Χατζηκυριακίδη, που θα τον ακούσουμε. Κότς, μια σημαντική νίκη για τον Ηρακλή σε μια δύσκολη έδρα, όπου η ομάδα σας έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και πήρε μια σημαντική νίκη. Νομίζω ότι κάναμε ένα εξαιρετικό επαγγελματικό παιχνίδι. Λειτουργήσαμε πάρα πολύ καλά στην άμυνά μας. Ελέγξαμε τον ρυθμό, που ήταν ακρογωνιαίος λίγος αυτού του παιχνιδιού. Αναγκάσαμε την αντίπαλη ομάδα να αστοχήσει κάτω από κακές προϋποθέσεις σε πάρα πολλά σουτ. Και στην επίθεση δείξαμε πλουραλισμό. Ακουμπήσαμε την μπάλα πολλές φορές μέσα στη ρακέτα. Τη βγάλαμε από μέσα προς τα έξω. Λειτουργήσαμε πάρα πολύ καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και νομίζω ότι είναι μια δίκαιη νίκη. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Ξεκινάμε τον γύρο με μια νίκη. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ήρθε να μας συμπαρασταθεί. Προχωράμε. Δεν έχω να πούμε κάτι άλλο. Νομίζω ότι η εικόνα της ομάδος ήταν αυτή που έπρεπε να είναι για να περάσει μια τόσο δύσκολη έδρα. Είναι μια δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη όμως. Δύο έδρες που πάντα είναι δύσκολες, στην Τρίπολη και εδώ στην Αγιά. Τι σημαίνει αυτό για την ομάδα σας? Αν το παιχνίδι είναι στα δύσκολα, έχουμε εμπειρία, έχουμε ικανότητα πολύ. Τα παιδιά δείχνουν πάρα πολύ μεγάλο πλουραλισμό και ανιδιοτέλεια με το να δίνουν την μπάσα στον επόμενο ελεύθερο παίχτη. Από εκεί δημιουργούμε σωστές επιλογές στην επίθεσή μας. Και το σημαντικό είναι ότι βελτιωνόμαστε πάρα πολύ αμυντικά. Παίζουμε σαν καλύτερη ομάδα, ελέγχουμε τον ρυθμό και σταδιακά, χωρίς να βιαζόμαστε, με υπομονή, χτίζουμε κάθε μπάλα, κάθε φάση και στο τέλος χτίζουμε το παιχνίδι. Περιμένετε ένα νέο παίκτη τώρα από Δευτέρα, τον Ντάριους Ουάσιγκτον, ένα γνωστό Αμερικανό σε όλη την Ευρώπη. Τι περιμένετε να δώσει αυτός ο παίκτης? Κοιτάξτε, η ομάδα είναι ήδη καλή. Εντάξει. Απλά το χρειαζόμαστε να έρθει ένας παίκτης να μας δώσει λίγο παραπάνω πνοή
σε δύσκολες καταστάσεις να μας ξεκλειδώσει. Έχουμε υλικό, δεν έχουμε υλικό. Πιστεύω ότι με τον Ντάριο θα γίνουμε ακόμα πιο δύσκολα αντιμετωπίσιμοι. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η λογική μας δεν είναι για το επόμενο μάτς μόνο. Η λογική το να πάρουμε τον ενισχυθούμενο είναι κυρίως για το play-off. Το καλό είναι ότι κρατάμε τη δεύτερη θέση στα χέρια μας. Έχουμε την πορεία όλη στα χέρια μας. Υπομονή. Θα κοιτάξουμε να τον εντάξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα στην ομάδα, χωρίς βιασύνη και χωρίς στρες. Κάποιες από τις ατάκες του κυρίου Χατζηκυριακίδη από το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ερμία Αγιάς εκτός έδρας, που οι οπαδοί του Ηρακλή το μετέτρεψαν σε εντός έδρας. Παρέλειψα να διαβάσω νωρίτερα για το ποδόσφαιρο μια ευχαριστήρια ανακοίνωση που βγήκε σήμερα. Η διοίκηση του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής θέλει να ευχαριστήσει τη διοίκηση του Κυλκυσιακού για την άψογη φιλοξενία. Πραγματικά δεν έλειψε τίποτα σε κανέναν και επίσης για την άδεια που παραχώρησε αλλά και τη βοήθεια που προσέφερε ώστε να γίνει πράξη η μετάδοση του αγώνα. Χθες το παιχνίδι μεταδόθηκε κανονικά από το Ηρακλής TV. Θυμίζουμε λοιπόν το επόμενο εμπόδιο εντός έδρας απέναντι στην Καρδίτσα το παιχνίδι το Σάββατο στις 5.30. Γεμάτο θα είναι το Σάββατο, καθώς έχουμε και το παιχνίδι για το βόλεϊ απέναντι στην Νίκη Αιγινίου. Πάρα πολύ σημαντικό μάτς και αυτό. Και με έναν Ηρακλή που θέλει να παραμείνει στην τετράδα. Ο Ηρακλής χθες που δεν τα κατάφερε να πετύχει την ολική ανατροπή, απλά έφτασε στην ισοφάριση. Βέβαια το απλά δεν ήταν απλό. Βρέθηκε πίσω με 2-0 σετ στην Αλεξανδρούπολη στο μάτς το χθεσινό. 28-26, 25-23, το λέγαμε και στο πρόλογο της σημερινής εκπομπής, καταλαβαίνετε ότι αυτό δείχνει το πόσο κοντά ήταν οι δύο ομάδες. Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν 0-2 το παιχνίδι, ακόμα και 1-1. Επέστρεψε εύκολα με 17-25, έφτασε στο 25-27, έκανε το 2-2, στο tie break μπήκε πολύ δυνατά, ήταν μπροστά με 5-8 και εκεί που λες ότι τους γονατίζεις τώρα γιατί το 2-0 το κάνεις 2-2 και πας και 5-8 στο tie break, εκεί υπήρξαν τα λάθη. Υπήρξαν τα λάθη που αυτά τα λάθη γίνονται εκτός έδρας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τα εντός έδρας. Δηλαδή το χθεσινό μάτς στη Μίκρα θα τελείωνε 4-0. Όχι 3-0, 4-0. Ξέρω ότι δεν υπάρχει σκορ 4-0 στο βόλεϊ. Αλλά χθες αυτό το παιχνίδι σε άλλο γήπεδο, και όταν λέμε άλλο γήπεδο εννοούμε στη Μίκρα, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης δεν θα έχει καμία τύχη. Υπάρχει κάτι που προσπαθούν και ο προπονητής και οι παίχτες, μας το έχουν καταγράψει ούκο λίγες φορές εδώ, μιλώντας σε συνεντεύξεις που έχουν δώσει εδώ ζωντανά σε εμάς την ώρα για μπλε. Υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να το διορθώσουν. Και αυτό λέγεται εκτός έδρας. Χάνει τη δύναμή του ο Ηρακλής εκτός έδρας, χάνει πολλά από τη Μίκρα. Και όταν δείχνει καλύτερος, πάντα κάτι γίνεται. Και αυτό το πάντα κάτι γίνεται το είδαμε χθες στο tie break, γιατί έφερε τα κάτω πάνω, το ισοφάρισε, πήγε από 2-0 που είσαι με την πλάτη στο τείχο σε 2-2, αλλά εκεί δεν έκανε το απόλυτο. Στην παρουσία, στο ντεμπούτο, έχει παίξει πάρα πολλές φορές τον Ηρακλής Μαραγδής, είναι λίγο ξύμορο να λέμε ντεμπούτο, τέλος πάντων στην πρώτη παρουσία για φέτος. Ήτανε πάρα πολύ θετική η παρουσία του, 10 στις 14 επιθέσεις, 4 μπλοκ, 14 πόντι. Ο Εφρεμίδης έκανε τρομερό μάτς με 21. Ο Τζιουμάκας επίσης σταθερότατος για την ηλικία του, τα έχουμε πει 100 φορές, 16 πόντι, δεν τους λες και λίγους. Ο Φέργιουσον 8, ο Αρμενάκης 16, ο Προύσαλης 3, ο Μπαμπαλιούτας είχε 64% η υποδοχή, η συμμετοχή πήρε και ο Μπουράκης και ο Μούχλιας και ο Ευγενίδης απέναντι σε μια ομάδα που είχε τον Παγιάν ως καλύτερο με 24 πόντους. Αυτό το 3-2 λοιπόν έφερε τον Ηρακλή στην τέταρτη θέση και ναι με να ισοβαθμεί με τον Ηρακλή Χαλκίδας, αλλά την ισοβαθμία η ομάδα του Γιάννη Ορφανού την έχει και την έχει γιατί κέρδισε 3-0 εδώ, αν θυμάστε πριν καιρό, την ομάδα της Χαλκίδας. Είχε χάσει 3-0 εκεί, αλλά εδώ κέρδισε με καλύτερους πόντους διαφορά. Ο Ολυμπιακός 45, ο ΠΑΟΚ 38, ο Φοίνικας Ήρου 31, ο Ηρακλής 25, εκεί κλείνει τετράδα. Ο Ηρακλής Χαλκίδας έχει 25 επίσης και η Φυσιά 21, Νίκη Αιγινίου 20, Εθνικός 19. Παμβοχαϊκός 17, αφού το πιέσα να το πω όλο. Εθνικός Αλεξανδρούπολης 17, Παναθηναϊκός που έχασε πάλι 10 και η Παναχαϊκή έχει ήδη υποβιβαστεί με 2 βαθμούς. Την καλησπέρα μας και στη Μαριλίζα που μας ακούει και αυτή δηλώνει πιστή ακροάτρια εδώ στην εκπομπή και να είναι καλά. Για το βόλεϊ που έχουμε πλέον το παιχνίδι του Σαββάτου
στη Μίκρα με τη νίκη Εγινίου. Πάρα πολύ σημαντικό μάτς. 7:30 σημαντική και η ώρα, γιατί στις 5 όποιος μπορεί, όποιος θέλει μπορεί να πάει στο Ιβανόφιο να δει το Ηρακλής Καρδίτσα και να προλάβει μετά να πάει και, και στη Μίκρα να δει το Ηρακλής νίκη Εγινίου. Για το βόλεϊ που βέβαια μέχρι το Σάββατο έχουμε, γιατί προέχει και προηγείται αγωνιστική υποχρέωση για το κύπελο. Μην ξεχνάμε ότι μεθαύριο Τετάρτη 9:30 στο κλειστό της Χανς, εδώ στην πόλη μας, θα δούμε το Χανς Ηρακλής, παιχνίδι για το κύπελο. Την Πέμπτη θα παίξει η ΑΕΚ με το Φίνικα Κασίρου, από όπου θα προκύψει και αντίπαλος του Ηρακλή. Ο Ηρακλής λογικά δεν θα έχει πρόβλημα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Χανς που είναι ομάδα Α2 και θα αντιμετωπίσει είτε την ΑΕΚ στην Αθήνα, αν η ΑΕΚ νικήσει, είτε το Φίνικα Κασίρου στη Μίκρα, καλώς τα παιδιά, αν ο Φίνικα Κασίρου περάσει από την ΑΕΚ την Πέμπτη. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το κύπελο φέτος, γιατί θέλουμε να δούμε φυσικά τον Ηρακλή στο Final Four που θα γίνει φέτος στην Γλυφάδα, στην Αθήνα. Έστω και με ήττα λοιπόν ο στόχος επιτεύχθη, γιατί ο Ηρακλής είναι στην τετράδα. Αυτό που θέλαμε δηλαδή πριν ξεκινήσει η αγωνιστική, και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η εντός έδρας ήττα του Ηρακλή Χαλκίδας από τον Παβοχαϊκό με 1-3. Ο Γιάννης Ορφανός τόνισε θα μπορούσε να έχει πολλά σκορ αυτός ο αγώνας. Θα μπορούσε να είχαμε χάσει 3-0 ή και να είχαμε νικήσει 3-0. Στο tie break ήμασταν μπροστά 8-5 και δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Έγινε σκληρός αγώνας. Σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Θέλαμε κάτι παραπάνω. Κρατάμε το πόντο και ότι έστω και έτσι πατήσαμε τετράδα. Θα προσπαθήσουμε να διατηρηθούμε εδώ, αλλά ακόμα είναι όλα ανοιχτά. Έχουμε μεγάλα ντέρμπι μπροστά μας. Όντως υπάρχει ένα πρόγραμμα δύσκολο, ένα πρόγραμμα για χούστα. Ένα πρόγραμμα με νίκη Εγινίου, με Ολυμπιακό, με Φίνικα Σύρου ή ΑΕΚ στο κύπελο, με Κηφισιά. Είναι δυνατό το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Και φυσικά θα τα καλύψουμε με την παρουσία του κόσμου σε όλα τα μάτσα. Το Σάββατο πραγματικά πιο γεμάτο δεν γίνεται. Γιατί στις 5 είπαμε Ηρακλής Καρδίτσα στο Ιβανόφιο, στις 7:30 στη Μίκρα Ηρακλής νίκη Εγινίου, και στις 8:30 στο Ιβανόφιο για τις γυναίκες στο μπάσκετ Ηρακλής Αναγέννηση Ρησίου. Που αυτό το μάτς το παίρνεις και πανηγυρίζεις την άνοδο στην Α1 κατηγορία των γυναικών. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μετά και τα χθεσινά αποτελέσματα, ο Ηρακλής είναι 4 βαθμούς διαφορά από την Αναγέννηση Ρησίου που έχει 25 και τον Άρη που έχει 25. Κάποτε ισοβαθμούσαν για καιρό αυτές οι δύο ομάδες, ο Ηρακλής και ο Άρης. Τώρα ο Ηρακλής είναι στο 29, ο Άρης είναι στο 25. Η Πηλαία έχει 26. Είναι 3 από την Πηλαία, 4 από Ρήσιο και Άρη. Αν κερδίσει και το Ρήσιο το Σάββατο στις 8:30 στο Ιβανόφιο τα κορίτσια του κυρίου Λαμπρόπουλου, καταλαβαίνετε ότι από τώρα θα έχουν ανέβει στην Α1 κατηγορία, που και τώρα είναι πάρα πολύ κοντά, δεν το συζητάμε, αλλά θα γίνει και το μαθηματικό του πράγματος. Μετά δεν θα μπορεί να καλυφθεί μια τέτοια διαφορά, πόσο μιλάμε για μπάσκετ. Τα κορίτσια που τα πήγανε περίφημα και πάλι στην Α2 γυναικών, και είναι, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, με αφορμή την φετινή τους παρουσία, θα είναι ό,τι καλύτερο για το Ιβανόφιο του χρόνου να έχουμε Α1 ανδρών, Α1 γυναικών, και να βλέπουμε παιχνίδια. Να βλέπουμε ντέρμπι, να γεμίζει το γήπεδο και να είναι ωραία η ατμόσφαιρα και ωραία τα Σαββατοκύριακα. Ο Ηρακλής που πέρασε χθες από την Κατερίνη απέναντι στον Πιερικό Αρχέλαο με 39-59, 20 πόντους στο κεφάλι για ακόμα μία φορά. Ευχαριστώ τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Νεκτάριο που με ενημερώνει και για τις νεάνιδες στο μπάσκετ. Ασχολείται πάρα πολύ με τα μπασκετικά. Για τις νεάνιδες του Ηρακλή που ξεκίνησαν από την πέμπτη θέση και έπαιξαν 4 παιχνίδια εκτός έδρας με 2 νίκες σικές και στο Μαντουλίδη τερμάτισαν στην 4η θέση στην κανονική περίοδο. Σε παιχνίδι νοκάουτ σε ουδέτερο γήπεδο θα διεκδικήσουν με το Παναθλητικό την 3η θέση. Θα γίνει κοντά στην έδρα του Παναθλητικού λόγω κατάταξης. Όσον αφορά το πρωτάθλημα ΕΚΑΣΤ για τις νεάνιδες στο μπάσκετ. Για τα κορίτσια του βόλεϊ δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Έχασαν χθες εκτός έδρας από το Μυγδονιακό με 3-0 σετ. Όπως καταλαβαίνετε, για τους καινούριους μιλάω, για όσους δεν έχουν επαφή όλα αυτά τα χρόνια με την εκπομπή, ότι οι Παρασκευές και οι Δευτέρες είναι κυρίως αποτελέσματα και το τι έγινε στα παιχνίδια. Σε οποιοδήποτε τμήμα και άθλημα δεν έχει αυτό σημασία. Να ευχαριστήσουμε και τα κέντρα ξενογλωσσών Γκίζη Ανδριέλου που ήταν κοντά μας με
τα αγγλικά μας, τα γαλλικά μας, τα γερμανικά μας, τα ισπανικά μας, τα ιταλικά μας, την πληροφορική μας, Βασιλής Όλγας 178 και Fleming 13 για πληροφορίες, για να γραφτείτε και για να τα μάθετε όλα αυτά, όρεξη να έχετε. Κοντά μας φυσικά ήταν και τα Dandalab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια και στα οικονομικά. Εθνικής Αμήνης 14α2310222962 και dandalab.edu.gr. 2-3 τζουρίτσες και να σας πούμε καληνύχτα παρέα με τον υπέροχο καφέ Vento, Vento Tramontana, Vento Levante, Sirocco, Decaffeinato. Υπέροχες γεύσεις από Κολομβία, από Κένια, από Αιθιοπία σας περιμένουν στην Ακαδήμου, στον Εύωσμο, στο cafemagazo.gr και στο 2310-7055-54. Δίνουμε σκυτάλι στον τυχερό Γιάννη Γιαννούλη, που κέρδισε πρόσφατα το φλουρί στο κοπί το πίτα του Λίμπερο 107,4, στον ντουέτο μαζί με τον Σταύρο Κόλκα, στην εκπομπή τους που ακολουθούν σε πολύ λίγο εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο εδώ, πιστά, καθιερωμένα, στην ώρα για μπλε. Να είστε καλά.